Θα γίνει τίποτα. Εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά και επιτρέψτε μου τον ισχυρισμό, η επιτυχία Τσίπρα. Ο Τόμας Βίζερ, προκαθήμενος του Euro Working Group, σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν θα πω τίποτε κρυφό, σύμφωνα με δημοσιεύματα της 21ης Αυγούστου, είπε ότι η συζήτηση για το χρέος αρχίζει αυτόν τον Οκτώβριο. Ναι, αυτόν τον Οκτώβριο. Ας τον διορθώσει όποιος το επιθυμεί. Υπόθηκε, δημοσιεύθηκε, δεν διαψεύστηκε. 5 μέρες μετά, ο κύριος Σόιμπλε, σε επιστολή του προς τους Γερμανούς βουλευτές, ανέφερε με πονηριά στελέχους της Volkswagen ότι εισαγωγικά τις επόμενες εβδομάδες θα ακούσετε να γίνεται λόγος για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αυτό τον όρο χρησιμοποίησε εκείνος. Πριν αλέκτορα φωνήσε, η καγκελάριος Μέρκελ εξτόμησε δημοσίως ότι η εξυπηρέτηση του χρέους δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσοστό του ΑΕΠ. Η Δε Λαγκάρντ πάλι δημοσίως αναφέρθηκε σε 2 επιμήκυνσεις. Επιμήκυνση των λήξεων και επιμήκυνση της περίοδου χάριτος. Αυτοί δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ, είναι οι δανειστές μας. Τι ζούσαμε προηγουμένως? Ζούσαμε το παιχνίδι του να δένεις ένα κόκαλο σε σπάγκο, τον οποίο σπάγκο τραβάς κάθε φορά που ο σκύλος ορμά να αρπάξει το κόκαλο. Τέρμα. Ο σκύλος κατάλαβε το κόλπο. Η ζωή τον εκπαίδευσε. Επαναλαμβάνω το αρχικό ερώτημα. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε εδώ έναν πρωθυπουργό που λέει ότι θα προστατεύσει τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Είναι πρωτάκουστο? Μα αυτό ακριβώς είναι ο πολιτικός πολιτισμός. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Φιλανδία και στη Σουηδία στη δεκαετία του 90, όταν εφάρμοζαν προγράμματα λιτότητας. Η μεν Σουηδία, παράλληλα με τα μέτρα της λιτότητας, μείωσε το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα και έτσι διευκόλυνε τους πολίτες, ενώ η Φιλανδία, η σκληρή πολλές φορές απέναντί μας, πάλι κατά τη δεκαετία του 90, αύξησε τις κοινωνικές μεταβιβάσεις στην περίοδο του προγράμματος λιτότητας, όπως τα επιδόματα τέκνων, τις δαπάνες για προγράμματα ενεργών πολιτικών απασχόλησης, τα οποία αυξάνονταν, σημειώστε, 14% για κάθε χρόνο λιτότητας. Από τη Φιλανδία ας επιστρέψουμε στην Ελλάδα και μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία. Αν η Νέα Δημοκρατία σεβόταν την ιστορία της, θα θυμόταν ότι ο Κώστας Καραμαλής κέρδισε τις εκλογές δηλώνοντας ότι δεν θα αφήσω την κοινωνική πολιτική στην αποκλειστικότητα της αριστεράς. Θα θυμόταν τον Κωστή Στεφανόπουλο που κήρυσε τον φιλελευθερισμό, αλλά μιλούσε για κοινωνικό, έτσι τον ονόμαζε και τον εννοούσε φιλελευθερισμό. Θα θυμόταν ακόμη και τον ιδρυτή της, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον Αείμνηστο, ο οποίος, γράφει ο Άγγελος Αγγελόπουλος επίσης αείμνηστο σε ένα βιβλίο του, διετέλεσε μέλος της Σοσιαλιστικής Ένωσης. Πολύ φοβούμαι ότι κάποιοι θα ήθελαν να διαγράψουν σήμερα τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είχε αυτό το αμαρτωλό παρελθόν. Διετέλεσε μέλος της Σοσιαλιστικής Ένωσης. Αλλά τι λέω, η Νέα Δημοκρατία, μετακινούμενη από μετριοπαθείς θέσεις, έχει η ίδια διαγράψει τον ιδρυτή της. Άκουσα χθες από την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μας χαρακτηρίζει καταστροφική κυβέρνηση. Δεν σας έχουμε καμιά εμπιστοσύνη, πρόσθεση. Μπα, και τι θα κάνετε? Θα μας απολύσετε? Θα μας εξαναγκάσετε? Μόλις ένα λεπτό, κυρία πρόεδρε. Σε παρέτηση όπως την κυρία Μπαλφούσια, μην παιδεύεστε με πολλά λόγια, κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηρίστε μας άπειρους, άσχετους και επικίνδυνους. Έτσι χαρακτήρισε ο τέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βενιζέλος, τα μέλη του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όταν αποφάνθηκαν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Την κυρία Μπαλφούσια την εξανάγκασε σε παρέτηση. Τελικά, έχω 2 λόγια για τη Volkswagen. Τι σχέση έχει με όσα συζητούμε σήμερα, μεγάλη? Αυτοί οι ηθικολόγοι, αυτοί οι ιεροκήρυκες του ενάρετου πολιτικού βίου, αυτοί που μας κουνούσαν το δάκτυλο λέγοντας «Στην Ευρώπη υπάρχουν κανόνες και πρέπει να τους σεβαστείτε», αυτοί οι ίδιοι παραβίασαν τους κανόνες με τον πιο αισχρό τρόπο. Η εφημερίδα Financial Times στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 ξεκινάει το άρθρο γραμμής ως εξής: «Είναι απίστευτο ότι οι άνθρωποι της Volkswagen διανοήθηκαν πως θα μπορούσαν να τη βγάλουν καθαρή με αυτό που έκαναν». Πρέπει να τους στείλουμε μια επιστολή και να τους πούμε
Όχι, δεν είναι απίστευτο για μας τους Έλληνες. Τα ίδια και χειρότερα έκανε η Siemens στην Ελλάδα και την έβγαλε καθαρή. Βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι Ελλάδα. Τελικά, κύριοι της αντιπολίτευσης, θα αντιστηρίξετε την κυβερνητική προσπάθεια, ναι ή όχι? Ακούω συχνά εδώ μέσα για εθνικό σχέδιο, για εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, το άκουσα και από τον κύριο Βενιζέλο σήμερα, για εθνική Ελλάδας στην εξουσία. Εθνική Ελλάδας, ναι, αρκεί να μην είναι εθνική Μυκόνου. Στο νησί αυτό έχουν διακανονιστεί περίπου διακομματικά πολλές καλές δουλειές. Στην εθνική Μυκόνου δεν θα βρείτε απλό Έλληνα που να συμφωνεί. Έστω λοιπόν πραγματική εθνική Ελλάδας. Αλλά, αν θέλετε εθνική Ελλάδας, αν δεν υποκρίναστε, γιατί καταψηφίζετε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης? Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα το λόγο έχει...